Με σοβαρότητα, όπως επιβάλλεται σε τέτοιες συνθήκες και αναμετρήσεις, ο Παζιάννα να ετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση με την νορβηγική Όντ για το Europa League. Η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το αυριανό παιχνίδι και όλοι στο ποδοσφαιρικό τμήμα δηλώνουν αποφασισμένοι και έτοιμοι να φανούν αντάξιοι της ιστορικής ευκαιρίας που τους παρουσιάζεται. Ο Γιάννης Πετράκης δεν δίστασε να χρήσει φαβορή για την αναμέτρηση και την πρόκριση στην επόμενη φάση τους Νορβηγούς. Διεκδίκησε ωστόσο για την ομάδα του το καλύτερο δυνατό. Η ομάδα αυτή στο ξεκίνημα είναι το φαβορή. Γιατί είναι μια ομάδα που έχει εμπειρία στο Europa League. Πέρσι αποκλείστηκε, όπως είπα προηγουμένως, ένα βήμα πριν τους ομίλους. Είναι σε ροή πρωταθλήματος. Έχουν 15η-16η αγωνιστική. Έχουν ρυθμό. Όλα αυτά θεωρώ ότι χρήζουν φαβορή την ομάδα της Νορβηγίας. Αλλά πάντα υπάρχει θεωρητική προσέγγιση στο παιχνίδι. Η πράξη πάντα δεν ακολουθεί τη θεωρητική προσέγγιση. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αλλά και εμείς από τη μεριά τη δικιά μας είπα ότι έχουμε πολύ πίστη, συγγνώμη, και πολύ εμπιστοσύνη και στην ομάδα μας σε αυτό που κάνουμε. Εμείς θέλουμε στο τέλος των δύο παιχνιδιών να είμαστε ομάδα που θα περάσει στην επόμενη ζώνη, στην επόμενη φάση. Πρέπει να κάνουμε καλή εκτίμηση και αντικειμενική και με βάση τα δεδομένα που έχουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε την καλύτερη προσέγγιση στο παιχνίδι. Και με βάση αυτό να προσδοκούμε ότι θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο προπονητής του ΠΑΣ χαρακτήρισε σπουδαίο γεγονός για την Ήπειρο την αναμέτρηση του ΠΑΣ, όπως και προσωπικά για τον ίδιο. Για τον κόσμο της πόλης των Ιωνίων αλλά και ολόκληρης της Ηπείρου, είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά για μας που συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη, είναι δεύτερη στο πρωτάθλημά τους. Πέρσι φτάσανε λίγο πριν τους ομίλους του Europa, αλλά αυτό είναι μια πλευρά. Εμείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα μας και στους παίχτες σε αυτό που δουλεύουμε κάθε μέρα. Είναι επιπλέον πρόκληση για μας το ότι παίζουμε και με καλή ομάδα. Πιστεύουμε πάρα πολύ και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο και αν μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Έχουμε τώρα μπροστά μας το πρώτο παιχνίδι, βήμα-βήμα. Πιστεύω ότι η βοήθεια του κόσμου θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί ξέρω ότι θα γεμίσει το γήπεδο. Και γι' αυτό μας δίνει χαρά και δύναμη. Φορά που κατευθύνω μια ομάδα που συμμετέχει στο Europa League και είναι συγκυρία μαζί με την ομάδα, με την πόλη και η δικιά μου η παρουσία να συνδυάζεται με τα ίδια δεδομένα. Είναι πολύ τιμητικό για μένα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ο αρχηγός της ομάδας, Αλέξης Μιχαήλ, δεν κρύφτηκε πίσω από την ιστορική πραγματικότητα, λέγοντας ότι ούτε ο ίδιος φανταζόταν πως κάποια στιγμή θα βρισκόταν στην αίθουσα τύπου, μιλώντας για το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΣ. Ότι σήμερα θα βρισκόμασταν όλοι εδώ, στα 50 χρόνια ιστορίας αυτής της ομάδας, και θα μιλάγαμε για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, νομίζω ότι είναι κάτι το ιδανικό. Η αλήθεια είναι πως τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει αρκετά βήματα, ώστε να πιστέψουμε όλοι ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν και αυτή η μέρα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε μια μέρα πριν από ένα μεγάλο παιχνίδι, μια μεγάλη γιορτή, όχι μόνο για την ομάδα μας, γενικά για την πόλη των Ιωαννίνων και για όλη την Ήπειρο, όπως είπε και ο προπονητής μου. Το έργο μας δεν θα είναι καθόλου εύκολο βέβαια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία και πιο έμπειρη είναι στη διοργάνωση και ρυθμό πρωταθλήματος έχει. Και όλα αυτά μεγαλώνουν το βαθμό δυσκολίας. Νομίζω όμως ότι και εμείς από τη μεριά μας όλο αυτό το διάστημα έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά όσο χρόνο, αυτόν τον λίγο χρόνο που δουλέψαμε και θέλουμε να παρουσιαστούμε όσο πιο καλύτερα έτοιμοι μπορούμε σε αυτό το παιχνίδι. Βέβαια για μας τα σύν είναι ότι παίζουμε στην έδρα μας, ο κόσμος θα γεμίσει το γήπεδο και θα μας δώσει όθηση ώστε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού να μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πριν από 3 χρόνια, εδώ κάτω στην μικρή ζώνη,
Είχες πει ότι τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Τα καλύτερα ήρθαν. Να περιμένουμε κι άλλα. Η αλήθεια είναι, το θυμάμαι κι εγώ, ότι αυτή τη δήλωση την είχα κάνει γιατί πίστευα σε αυτήν την ομάδα, πίστευα σε αυτόν τον τρόπο δουλειάς. Νομίζω ότι η πορεία αυτής της ομάδας χρόνο με το χρόνο δείχνει ότι μπορεί ακόμα να κάνει κάποια βήματα. Σταθερά, μεν, μικρά, αλλά ανωδικά. Νομίζω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε σε τίποτα από κάποιες άλλες ομάδες, οι οποίες βρίσκονται λίγο πιο ψηλά από εμάς στη θέση βαθμολογίας. Το μόνο που θέλω, πραγματικά το θέλω, είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι. Παίζει μεγάλο ρόλο και η βοήθεια η δικιά σας. Το πόσο μπορούμε όλοι μαζί να συσπηρώσουμε τον κόσμο, να είμαστε κοντά στην ομάδα, με την κριτική που πρέπει να ασκήσετε, αλλά χρειάζεται και η βοήθεια η δικιά σας, ώστε να μην υπάρχουν τριβές και γκρίνια σε αυτή την ομάδα. Κακά τα ψέματα, όλοι θέλουν να πάνε ψηλότερα. Οι παίχτες έχουν καταφέρει μόνοι τους, αυτοί οι ίδιοι έχουν καταφέρει μαζί με τον προπονητή και τη διοίκηση, έχουν καταφέρει σήμερα που μιλάμε για ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό και πρέπει να το ζήσουν στην καλύτερη κατάσταση. Νομίζω ότι θα δώσουν και την ψυχή τους. Αυτό συζητάμε στα αποδυτήρια, ότι πρέπει να κάνουμε κατάθεση ψυχής και να κάνουμε ένα ταμείο στο τέλος αυτών των δύο παιχνιδιών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φόβος. Φόβος υπάρχει σε όποιον δεν δουλεύει και όποιον δεν κάνει λάθη. Εμείς νομίζω και λάθη θα κάνουμε και δουλεμένοι είμαστε καθημερινά, δουλεύουμε σκληρά για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Φόβος δεν υπάρχει. Υπάρχει μια προσμονή, υπάρχει όρεξη, υπάρχει θέληση. Τώρα ποδόσφαιρο είναι, όλα τα αποτελέσματα υπάρχουν. Το μυαλό μας σε αυτά που θα μας πει ο προπονητής μας και στις εντολές που πρέπει να ακολουθήσουμε.